Καλή, θείτε. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί. Χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο της οικογένειας του ήρωα, κύριο Ιωάννη Μελαδάκη. Πανοσιολογιότατε, εδεσιμότατε, κύριε Περιφερειάρχη της Ηπείρου, κύριε Ταξίαρχε Διοικητά της 8ης Μεραρχίας Ηπείρου, κύριε Αντιδήμαρχε Δήμου Ιωαννίνων, κυρία Δήμαρχε Σουλίου, κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων, αγαπητοί δημότες και δημότησες Δήμου Ιωαννίνων, αγαπητοί μανιάτες, αγαπητοί ασυγωνιώτες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω που τιμάτε την εκδήλωσή μας με την παρουσία σας. Μια εκδήλωση για ένα μεγάλο κριτικό που από σήμερα θα είναι παρόν καθημερινά στη ζωή της πόλης των Ιωαννίνων, γιατί σήμερα ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών θα αποκαλύψει τον αδριάντα του οπλαρχηγού Μιχάλη Ιωάννου Μελαδάκη και θα τον παραδώσει στη μνημειακή ιστορία της πατρίδας μας, την πόλη του και τους επισκέπτες της. Τα μνημεία δεν είναι ψυχρά αντικείμενα. Είναι ζωντανοί οργανισμοί στον ιστό της πόλης. Επικοινωνούν, συνδιαλέγονται και παίρνουν ζωή όχι μόνο με το όνομα που φέρουν, αλλά κυρίως με το έργο και τις πράξεις τους. Για τούτο το έργο, αλλά και για το ήθος, τη δράση και την εγένη προσωπικότητα του καπετάν Μιχάλη Μελαδάκη, θα σας μιλήσουν ικανότεροι στο λόγο και σοφότεροι στη γνώση, μια και ο καπετάνιος δεν φέρει 38 όνομα για να σταθούμε σε αυτό. Εγώ θα αναφέρω τη διαδρομή του περιληπτικά. Γεννήθηκε στην Ασίγωνιά στα 1889. Έζησε παιδί στο ταραγμένο κλίμα των ύστερων ξεσηκωμών του κριτικού λαού εναντίον του Τούρκου και μετά αντάρτης με τους αντάρτες στα 17 του χρόνια, περνά την εφηβεία και ανδρώνεται μαθαίνοντας την τέχνη του αντάρτικου αγώνα στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, όπου λιμέριαζε εκεί στα 1906-1907, πολεμώντας Τούρκους και Βουλγάρους μέσα στην Τουρκιά. Και μετά στα 23 του, αυτός ο ικανός των ειδικών δυνάμεων της εποχής, υπαρχηγός εθελοντικού σώματος, να προηγείται του στρατού κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1912, να είναι δηλαδή πρόσκοπος με ειδική αποστολή και να τραυματίζεται με διαμπερές τραύμα στήθους τον Οκτώβριο του 1912 σε μάχη με τους Τούρκους πριν την Κοζάνη. Κι ύστερα ένα μήνα μετά να τον βρίσκουμε να πολεμά στη Χίο, πάλι σαν υπαρχηγός εθελοντικού σώματος. Παρότι λαβωμένος δεν μπορούσε να περιμένει. Στη Χίο υπήρχαν δυσκολίες. Η Τουρκιά ήταν δίπλα αλλά και παρούσα και τα οχυρωματικά έργα των Τούρκων δυνατά. Έπρεπε να βοηθήσει. Και μετά στα 24 του, έμπειρος πλέον καπετάνιος, με δικό του ασκέρι, να συμμετέχει εθελοντικά εναντίον των Βουλγάρων στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και στο Κιλκής και στη Δράμα και στα Πορώια Σερών και στον Ευροκόπη. Κι ύστερα να παίρνει ξανά την ανηφόρα και προβεβλημένος πλέον αρχηγός να φτάνει στη Βόρειο Ήπειρο, επικεφαλής των εθελοντών ανταρτών της επιλογής του και να συμμετέχει εκεί αρχάς του 1914 στον βορειοϋπηρετικό αγώνα, αρνούμενος στα πιστοποιητικά καλής διαγωγής και υπακοής, αλλά και αποχής από τον αγώνα αυτό όπως απαιτούσαν οι Ευρωπαίοι. Και εκεί στα 25 του, πολεμώντας μπέτι με μπέτι, παράτολμα και γενναία σκοτώνεται σε μάχη κοντά στην Κοριτσά. Η σωρός του περιέρχεται στα χέρια των αντιπάλων Αλβανών, φωτογραφίζεται και στη συνέχεια το πτώμα του κατακρεουργείται και αφήνεται άταφο βορρά στα όρνεα και τα άγρια του δάσους. Αυτός ήταν ο βίος του καπετάν Μιχάλη, βίος σύντομος, περιπετειώδης, ηρωικός, αξιοσημείωτος για τον ιστορικό και ίσως παράξενος για μας σήμερα. Μερικοί μάλιστα να είπαν τότε ή να πούν και σήμερα, πήγαινε γυρεύοντας. Αυτός όμως δεν πολέμησε για αυτούς. Πολέμησε για να γίνει ελεύθερο εκείνο το δούλο ελληνικό κομμάτι, το πάνω από τη Μελούνα
και να ενωθεί με το άλλο τρανό κομμάτι εκείνο που χάρισε η Επανάσταση του 1821. Πολέμησε να γίνει το Αιγαίο ελληνικό, να το υμνούν οι ποιητές μας και να το τραγουδούν οι τραγουδιστάδες μας, να απλώνουν τα δίθια τους οι ψαράδες μας, να θρέφουν τις φαμίλιες τους και τα νησιά του να είναι ελληνικά, μια γαλάζια ζωγραφιά γεμάτη ελιές, πέτρα, ήλιο και φως. Πολέμησε για την εκκλησία, το ράσο του παπά, την πίστη του ραγιά. Πολέμησε για την ελληνική σημαία, εκείνη που ευγνώμονα τον καλύπτει τώρα. Πολέμησε για τον Κοζανίτη, να μαζεύει ελεύθερο τον κρόκο του. Τη νέα της Φλόρινας λεύθερη να είναι και να παντρεύεται στον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες. Τους σιώτες να είναι ελεύθεροι, το ούζο τους να πίνουν στην παραλία και να κουβεδιάζουν για καράβια, θάλασσες και χιώτες καπεταναίους. Τους κατοίκους των Ευρωκόπη να είναι ελεύθεροι και γύρω από τη Σόμπα το χειμώνα να μιλούν για θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Το Δραμηνό να παραμένει Μακεδόνας και να είναι ελεύθερο στο δικό του βουνό το Φαλακρό, σαν θελήσι, να κάνει σκι το χειμώνα ή πεζοπορία το καλοκαίρι και τον Ηπειρώτη ελεύθερος να είναι και εκείνος να χορεύει τους πατροπαράδοτους χορούς του. Εκεί και για αυτούς πολέμησε ο καπετάν Μιχάλης και είχε το τραγικό μα καλοδεχούμενο για εκείνον προνόμιο να θυσιαστεί στο βωμό του πανανθρώπινου δικαιώματος της ελευθερίας για να γίνει η ελευθερία χτήμα και των άλλων Ελλήνων, αυτών που παρέμεναν δούλοι. Και πολέμησε χωρίς μισθό, χωρίς υπερορίες, χωρίς να παίρνει επίδομα κατοχής όπλου ή επίδομα επικινδύνου εργασίας. Ο καπετάν Μιχάλης δεν διετάχθη να πολεμήσει, δεν ήταν στρατιώτης. Ο καπετάν Μιχάλης δεν υποχρεούται να πολεμήσει, δεν κινδύνευε ο τόπος του. Ο καπετάν Μιχάλης επέλεξε να πολεμήσει, ήταν εθελοντής και πολεμούσε εθελοντικά ξανά και ξανά οχταετία ολόκληρη. Γιατί όταν επιδιώκεις τη λευτεριά όπως εκείνος, δεν ξεδιαλέγεις τυράννους, μα τους πολεμάς όλους, γιατί όλοι το ίδιο είναι. Ξεκίνησε τη συμμετοχή του στους εθνικούς αγώνες και ήταν σαν άχτιμο ακροχρόνιο που έβγαινε και ξεθύμανε αυτή η συμμετοχή. Ο εχθρός Βούλγαρος, Τούρκος ή Αλβανός δεν είχε σημασία. Πάντα την τυραννία που πολεμούσε εκείνη που καταπατούσε τα εθνικά δίκαια. Αφυπνίστηκε μπροστά στην επιτακτική ανάγκη συμμετοχής σε καταστάσεις, γεγονότα και εξελίξεις που δεν τον αφορούσαν άμεσα, όμως δεν τον άφησαν αδιάφορο γιατί ήταν γεγονότα με ευρύτερο εθνικό ενδιαφέρον. Ανταποκρίθηκε στις ευαισθησίες και τα όνειρα του έθνους και με συνειδητή ενέργεια, ελεύθερον στη σκέψη και το φρόνημα ανθρώπων, έκανε την υπέρβασή του και με τη συμμετοχή του αντικατέστησε την απουσία και την απραξία με την παρουσία και τη δράση. Όρθωσε το ανάστημα του ηθικού και ψυχικού του πλούτου και έκανε τον εθελοντισμό πράξη, δίνοντας αυτόν υπεραξία, κύρος και περιεχόμενο. Συμμετείχε εθελοντικά σε όλα τα εθνικά προσκλητήρια. Και με αυτή του τη συμμετοχή υπηρέτησε και εξύψωσε τις ιδέες της συμπαράστασης, της συμμετοχής, της αλληλεγγύης, της φιλοπατρίας και της αυτοθυσίας. Γιατί είναι άλλο να δίνεις ό,τι έχεις και άλλο να δίνεις ό,τι είσαι. Η συμμετοχή του οπλαρχηγού Μιχάλη Μελαδάκη στους εθνικούς αγώνες αποδεικνύει ολοφάνερα την εθνική του αυτογνωσία, ταυτότητα και συνείδηση και δημιουργεί αξιοζήλευτο υπόδειγμα εθελοντικής προσφοράς και δράσης ενώ καθιερώνει συμπεριφορά η οποία μεταφέρει βαρύ ηθικό φορτίο διδαχής και παραδειγματισμού. Με κινητήριες δυνάμεις το θάρρος και την αποφασιστικότητα, η αγάπη του για την πατρίδα τον οδήγησε σε μία ανιδιοτελή, γενναιόδορη και μαχητική στράτευση, σε πράξεις ηρωισμού μεγάλης ηθικής αξίας και εν τέλει σε αυτοθυσία κορυφαίου μεγαλείου. Και η μάζοξη, τα μέσα για το σκοπό, η εκκίνηση, η πορεία για τον τόπο του καθήκοντος, τα άγνωστα μέρη όπου βρέχεσαι, κρυώνεις, πεινάς, κρύβεσαι, κινδυνεύεις, μυρίζεσαι το θάνατο, πολεμάς εχθρούς σε έναν αντάρτικο πόλεμο χωρίς έλεος, όπου δεν απελευθερώνεις εσύ, ελευθερώνεις όμως σκλάβους Έλληνες. Αυτές τις παράτρομες πράξεις σε ποια λογική να τις βάλεις, ποια φωνή, ποια εντολή, ποια εξουσία επέβαλε αυτή τη συμπεριφορά, ήταν το προσκλητήριο της ιστορίας? Ήταν η άριχτη δεσμή του ελληνικού βορρά με τον νότο και η αμφίδρομη προσφορά των κατοίκων που αποτελεί παγιωμένη τακτική? Ήταν η φωνή της εθνικής του αξιοπρέπειας που δραστηριοποίησε την ιστορική του μνήμη και κρίση
και πέρασε τον καπετάν Μιχάλη Μελαδάκη στην πρωτοπορία. Όποια κι αν ήταν η εσωτερική φωνή με το μεγάλο ηθικό βάρος και τη δύναμη της επιβολής, ο καπετάν Μιχάλης την ακολούθησε και έγραψε ιστορία. Η ιστορία ανήκει σε αυτούς που την γράφουν με τις πράξεις και εν ανάγκη με το αίμα τους. Και ο καπετάν Μιχάλης Μελαδάκης είναι μέρος της ιστορίας μας γραμμένης με το αίμα του. Με θυσίες σαν εκείνη του Μιχάλη Μελαδάκη τρέφεται η ψυχή του λαού. Όταν αγνοείς μια τέτοια θυσία, όχι απλά δεν είναι δίκαιο ιστορικά, είναι βλαβερό για το έθνος. Γιατί το δικαίωμα να αγνοεί κανείς ήρωες γενναίους δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά, κανείς και κανένας δάσκαλος δεν μίλησε ποτέ στους μαθητές του για τον οπλαρχηγό Μιχάλη Μελαδάκη. Κανείς ποιητής δεν αφιέρωσε λίγη από τη σοφία του για κάποιες αράδες λέξεις για εκείνον. Σε ολάκερη την Ελλάδα που την περπάτησε πολεμώντας εθελοντικά, μήτε την ιδιαίτερη πατρίδα του την Κρήτη, δεν υπήρξε ποτέ κάποιος δρόμος που να χωρέσει το όνομά του, με μοναδική τιμητική εξαίρεση την πόλη των Ιωαννίνων. Ο καπετάν Μιχάλης Μελαδάκης με το σπαθί του έχει μπει στο χώρο της Αθανασίας και αποτελεί αιώνιο και άξιο πρεσβευτή της κριτικής τιμής και λεβεδιάς στην αδελφή γη της Ηπείρου. Αυτός ήταν ο οπλαρχηγός Μιχάλης Μελαδάκης. Στη μακροχρόνια εθελοντική διαδρομή του με τα ανεξάντλητα αποθέματα προσφοράς και αλληλεγγύης δεν υπάρχουν κενά. Η εθελοντική αλυσίδα συμμετοχής και δράσης στους εθνικούς αγώνες είχε όλους τους κρίκους. Αυτός ήταν ο οπλαρχηγός Μιχάλης Μελαδάκης και έτσι εθελοντικά μαχόμενος έπεσε υπερπατρίδος στην πιο ψηλή κορφή της νιώτης του, ωραίος μέσα στον 25 χρόνων την ορμή. Και ο θάνατός του είναι πάνω από κάθε ηρωισμό και από κάθε γενναιότητα. Γιατί δεν ήταν ήρωας εξ ανάγκης. Γιατί δεν ήταν γενναίος από περιστάσεις. Αυτό το γενναίο τιμούμε σήμερα. Ευχαριστώ όλους εκείνους που βοήθησαν να φέρουμε τον ήρωα Μιχάλη Μελαδάκη από το παραγόνι της ιστορίας στο προσκήνιο της επικαιρότητας, να απομακρύνουμε τη σκόνη της λύθης από το πρόσωπό του και να γίνει ανεξίτηλη η καταγραφή του στη χωρία των μαρτύρων του γένους και η εγγραφή του στην ιστορική μας μνήμη. Όλους αυτούς δεν θα τους αναφέρω. Φοβούμαι το λάθος της μνήμης. Εκτιμώ το χρόνο. Ο σεβασμός στο δίκαιο επιβάλλει δύο εξαιρέσεις. Ευχαριστώ τον ασυγωνιώτη την καταγωγή, καθηγητή του μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επί σειράν ετών πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Ηπείρου Γιάννη Σταυρουλάκη, μεγάλο μέρος του ΕΣΥΟΥ τελικού αποτελέσματος πιστώνεται σε αυτόν. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Φίλιππο Φίλιο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών για την ομόφωνη απόφασή τους να τοποθετηθεί στην πόλη τους ο αδριάντας του καπετάν Μιχάλη Μελαδάκη, καθώς και για την παραχώρηση του χώρου σε αυτήν την εξαιρετικού φυσικού κάλους παραλίμνια περιοχή της πόλης τους που φέρει την τιμητική ονομασία Πλατεία Κριτών. Με την απόφασή τους αυτή, Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζουν τις αρετές της εθελοντικής προσφοράς, της αλληλεγγύης, του πατριωτισμού και της αυτοθυσίας, αρετές που ο οπλαρχηγός Μιχάλης Μελαδάκης υπηρέτησε και εξύψωσε χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς. Με την απόφασή τους αυτή, Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο επιβραβεύουν τη διαχρονική προσφορά, τον ηρωικό θάνατο και τη μεταθανάτια διαδρομή του οπλαρχηγού Μιχάλη Μελαδάκη. Με την απόφασή τους αυτή, Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο απέδειξαν ότι ξέρουν να εκτιμούν εθνικές προσφορές, να αναγνωρίζουν υπέρτατες αξίες, να αποδίδουν ύψιστες τιμές, να κοσμούν καλέσθητα την πόλη τους, να διδάσκουν και να παραδειγματίζουν τις επερχόμενες γενναίες. Αγαπητοί γιαννιώτες, θερμή παράκληση σας κάνω. Αγαπήστε τούτο το νέο συγκάτοικο της πόλης σας. Συνδιαλλαγείτε και κουβεντιάστε μαζί του. Ο καπετάν Μιχάλης έχει να διηγηθεί πολλά, παρότι μόλις 25 ετών. Ο καπετάν Μιχάλης, παρά τον βραχή βίο του, εκπροσωπεί επάξια το μνημιακό πολιτισμό της πατρίδος μας